τελευταία φορά. Και Χαριλάου που ήρθε η Εθνική, τη βρίζανε. Και πριν το 2004. Για να το κλείνουμε αυτό, μάλλον θα τα ανοίξουμε μετά. Όχι, θα τα ανοίξουμε μετά. Εγώ αντιπαθώ την εθνική ομάδα. Δεν γουστάρω την εθνική ομάδα. Γιατί η εθνική ομάδα λειτουργεί μανατζερικά. Είναι μια ομάδα η οποία δημιουργεί αδικίες. Μαναζαρέι, δεν ξέρω εμάς του συστήματος. Δεν ήταν άλλο με τον Καγκάτση το πήρε και με τον Τζαγορά και πανηγυρίζεται. Του συστήματος δεν ήταν τότε. Τότε δεν ήταν του συστήματος. Πώς? Τότε που πήραμε το 2004 και πανηγυρίζεται. Σαν τους Ορακοτάλβους. Πανηγυρίζανε. Εσύ δεν πανηγύριζες. Εσύ δεν πανηγύριζες. Ποτέ. Αφού σε έχω πιάσει στο ραδιόφωνο να λες γκολ, γκολ. Αυτά θεατρινίστηκα ήταν τα δικά μου. Αυτά εδρασονιστικά τώρα. Λοιπόν, δεν είχαμε σήμερα πρωτάθλημα, είχαμε την εθνική ομάδα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε από μια κουβέντα. Μαλά το είδε στο μάτι. Εγώ ήμουν σε πυγμαχικούς αγώνες στην πλατεία Ναυαρίνου. Το είδα μέχρι το 85. Μέχρι το 85. Τι είδε μέχρι το 85. Δηλαδή την εντεκάδα που έχουμε εδώ, τη θεωρείς δίκαια εντεκάδα? Δηλαδή να είναι έξω Σιώπης. Να είναι έξω Σιώπης, ας πούμε. Πού στο διάλογο, να παίζω Σάμαρης, ναι. Μανιάτη. Να παίζω Σάμαρης με το Μανιάτη. Όπω Μανιάτη. Εντάξει. Και να είναι έξω, ας πούμε, ο Χολέμπας από αυτή την εθνική για να παίζω Τζαβέλας αριστερό μπακ. Και να είναι έξω Καρέλης από αυτή την εθνική και να παίζω Σταφυλίδης έξω αριστερά. Φοβερά πράγματα. Εγώ τι έχω να πω. Είναι μια συχαμερή κατάσταση η εθνική ομάδα. Μια ελεηνή. Μια αντιπαθητική. Μην είσαι έτσι. Έτσι. Θα πάρει μόνο. Συμφωνώ. Μιλάμε σήμερα για μαγική εικόνα, παιδιά. Όσο ήταν το παιχνίδι, μαγική εικόνα. Ναι. Οι Βόσνοι παίζαν μόνοι τους και ήρθαν ένα-ένα. Απίστευτα πράγματα. Λέγε μαλάτο. Για μένα ο καλύτερος παίκτης της εθνικής ήταν η παρουσία του Τζέκο όσο έπαιξε. 80 λεπτά πριν φάει την κόκκινη κάρτα και φύγει. Τέλος πάντων, να μην διέκοψαμε τον Μαλάτο. Είδα το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Είδα μια τεράστια διαφορά ποιότητας μεταξύ των Βοσνίων και τη Ελλάδος. Ναι. Έπρεπε να είναι 0-3 το σκορ, 0-4. Κάπως ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, παίζουν κάποιοι παίκτες υψηλού επίπεδου στη Βοσνία. Ναι. Όπως για παράδειγμα ο Πιάνιτς που έβαλε τον γκολ. Ναι. Μάλλον χρεώθηκε αυτόν τον γκολ, αλλά το φάουλ ήταν δικό του. Καρνέζι, ναι. Είναι δεκάρι αυτό τη Γιουβέντους. Όπως ο Τζέκο, όπως ο Ιμπίσεβιτς, όπως κάποια άλλα ονόματα. Λοιπόν, είναι μεγάλη διαφορά. Η ποιότητα είναι μεγάλη. Έπρεπε να νικήσει η Εθνική Βοσνία. Δεν το λέω τώρα ίσα-ίσα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Θεωρώ και λέω τώρα εγώ, όπως είπες και εσύ, όταν ο Μανιάτης, παράδειγμα, δεν παίζει στην ομάδα του, μπορεί να παίξει στην Εθνική. Σωστό. Στην ΚΑΠΑ-20 του Ολυμπιακού είναι ο Μανιάτης. Και Κυριάκος Παπαδόπουλος σε τραγική κατάσταση. Είναι δηλαδή απίστευτα πράγματα που γίνονται. Τον Κυριάκο Παπαδόπουλο τώρα το φέρνουν στον ΠΑΟΚ. Θα πούνε τι παοξάκι ήταν, θα το φέρνουν στον ΠΑΟΚ. Ότι είναι Παουξάκη είναι. Ότι ήταν Παουξάκη. Όχι είναι, τώρα που είναι εκεί σου λέω. Ναι, εντάξει, το πάμε στη μάπα. Κεφάλα, τώρα. Αν αξίζει κάποια στιγμή θα έρθει. Αν δεν αξίζει θα έρθει. Σε αυτή την κατάσταση που είναι ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, μόνο Ελλάδα παίζει. Τι να παίξει στην Ελλάδα. Και εγώ ρωτάω τώρα. Άμα είναι για ΚΑΠΑ-20, όπως είναι στην ΚΑΠΑ-20 και ο Τσιόλης, ας πούμε. Τι παραπάνω και ο Μανιάτης από τον Τσιόλη. Παράδειγμα, μην την καχάβει, δεν είναι και τα δυο. Μούση. Έχει μούση. Πέδαρος ο ένας, ψηλό κορμί, μακρινή παλιά, ψηλό γκολ. Τώρα τα ζώα μου τα αργά. Καταρχήν δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μπάλα εμείς στο πρώτο ημίχρονο που είδα. Μπάλα δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε. Συμφωνείς, Δήμο? Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για να με βάλεις μέσα τον Τσιόλι. Οπότε λοιπόν είναι η ομάδα η εθνική του συστήματος, αυτό που πιστεύουμε και είναι. Με εξτρέμ Σταφυλίδη και Μάνταλο. Έτσι, με εξτρέμ Σταφυλίδη και Μάνταλο. Δεν τρυπάει. Λοιπόν, ξεκάθαρα πράγματα. Πολύ τη δώσαμε αξία αυτή τη αντιπαθητική τη εθνική ομάδα και αυτά τα λέω εγώ χρόνια. Εσύ δεν περιμένω τον αγώνα. Στην αρχή είπε ότι ήταν κάτι γυναικόπαιδα, κάτι τέτοια σήμερα. Ναι. Γυναικόπαιδα. Με τα κινητά. Παρόν απόν, ο Μήτρογλου ήταν παρόν απόν. Πλάκα ιστορία. Ποιο να βάζαμε το φλάβο. Δεν ξέρω, παρόν απόν ο Μήτρογλου. Λοιπόν, μια και πιάσαμε λίγο τα θέματα έτσι και είναι λίγο light τα πράγματα. Την εθνική δεν πουλάει. Τώρα εσύ δεν βλέπετε. Εντάξει. Να το κλείσουμε. Στην ομάδα σου. Με λίγα λόγια, αυτοί πληρώσαν για ακόμα μια φορά τη βαλκανική αφέλεια που του διακατέχει. Αυτό το πράγμα. Μια ζωή όλη αυτή. Εγώ είχα δει τη Βοσνία, παιδιά, και με την Κύπρο. Είσαι Ευρωπαίος. Εσύ είσαι Ευρωπαίος τώρα. Όχι, εμείς Βαλκάνοι, αλλά ρε, φίλε, τώρα ναι. Σαν ταλέντο δεν συγκρίνονται οι δύο ομάδες. Εντάξει, μη λες Βαλκάνοι. Κάτι άλλο με δύο πάσεις απλωνόντουσαν σαν βεντάλια και εμείς καθόμασταν τώρα κάτι τσουρουκιάδες, κάτι ψευτοφάφ. Κάτι ο άλλος είτε λέξει κοντρόλ για να δώσει την πάσα στο 1,5 μέτρο. Δηλαδή τώρα αυτά που λέει ο Ραπ τώρα εδώ και ο Τζόρνταν. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα θέματα. Πάμε να δούμε τα θέματα. Τελικά εγώ δεν μπόρεσα να πω μια κουβέντα, αλλά... Συγγνώμη. Το διακόψαμε τον άνθρωπο. Μέχρι το 85 ήταν αυτός. Ναι. Εγώ ήθελα να πω ότι όντως η εθνική ομάδα δεν απέδωσε καθόλου καλά. Ο λόγος? Ο λόγος ήταν, όπως είπε και ο Ιορδάνης, ότι δεν κράταγε την μπάλα καθόλου στο κέντρο, ότι είχε παίχτες σε λάθος θέση. Όπως. Ότι είχε ο Μάνταλος δεν μπορεί να παίξει δεξιά. Το ξέρουμε. Δεξιά λοιπόν ή θα βάζει τον Γιαννιώτα από την αρχή ή κάποιον άλλον.
Επίσης, στη θέση του Μανιάτη πιστεύω ότι αν είχε το Σιώπη θα ήταν πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα, σωστό. Σε φόρμα μεγάλη ο Σιώπη, σωστό. Επίσης, αριστερά δεν βάζει στο Σταφυλίδη, δεν έχουμε το παιδί τίποτα, αλλά έκανε ένα καλό μπάσιμο τον είδα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έκανε τίποτα. Ήταν περισσότερο που βοήθαγε τον Τζαβέλα. Sorry λίγο, Μαλάτο. Τρεις παίκτες αξίας, παιδιά, έχει η Εθνική. Φορτούνης, Μήτρογλου και Παπασταθόπουλος. Αυτοί οι τρεις είναι. Τίποτα. Τώρα όλα τα άλλα είναι κάτι. Και ο Καρνέζης είναι καλός. Εντάξει. Έχει, για μένα έχει ευθύνη ο Καρνέζης το φαουλ που έφαγε. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να προκριθούμε με αυτή την ομάδα. Κοίτα, με μέσα καμία δύναμη. Το αποτέλεσμα μας βόλεψε τώρα. Τι να βόλεψε, θα πας εκεί πέρα, θα πας τρία γκολ.